Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το θέμα των προστικών στην πόλη του Βόλου μετά τις καταγγελίες μηχανικών στην Επιτροπή Πολεοδομικών Θεμάτων του Δήμου. Όπως αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα Ταχυδρόμος, στην πρόσφατη συνεδρίασή της η Επιτροπή κλήθηκε να εγκρίνει την έκδοση οικοδομικής άδειας για προστίκες σε δύο κτίρια στην καρδιά του Βόλου, το ένα μάλιστα βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται πρώτον η κάλυψη 100%, δηλαδή να μην αφαιθεί ελεύθερος ακάλυπτος χώρος, και δεύτερον να έχουν το προνόμιο αγοράς των θέσεων στάθμευσης. Ο πρώην πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Γιάννης Ταμίας επεσήμανε ότι το καθεστώς των προστικών δίνει τη δυνατότητα σε αρκετές περιπτώσεις να καταστρατηγείται η νομοθεσία και να ανεγείρονται κτίρια χωρίς τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης. Ο στόχος πολλές φορές είναι προφανής. Στο κέντρο της πόλης είναι επιθυμητό περισσότερο ένα κατάστημα στο Ισόγειο, διότι έχει μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερο όφελος ο ιδιοκτήτης του και λιγότερο τα γραφεία στους ανορρόφους. Ο νόμος επιτρέπει να γίνεται προσθήκη, βάζει ορισμένους περιορισμούς, απλά παρατηρούμε όλοι, διότι συνδιαπολιζούμε, ότι πράγματι υπάρχει μια καταστρατήγηση. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για νέα κτίρια που δεν είναι προσθήκες και βγαίνουν θέσεις στάθμευσης ταράτσες, που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πέρασε ποτέ κανείς συμπολίτης να σταθμεύσει πάνω στις συγκεκριμένες ταράτσες. Να σημειωθεί ότι στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγεται προς συζήτηση και έγκριση το θέμα των επίμαχων αδειών. Ο κύριος Ταμίας επεσήμανε ότι τόσο η Επιτροπή Πολεοδομικών Θεμάτων όσο και το Συμβούλιο δεν έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν σχετικά, καθώς ο νόμος είναι ξεκάθαρος και πρέπει να εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας. Ο κύριος Δανιλόπουλος μπορεί να το βάζει με μια διάθεση να προασπίσει τα συμφέροντα της πόλης. Εάν όμως καθιερωθεί αυτό το πράγμα να παρακάμπτεται η πολεοδομία ή να της λέει κάποιος άλλος πώς να κάνει τη δουλειά της, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα όταν υπάρχει ένας αντιδήμαρχος που θέλει να παρακάμψει την πολεοδομία ακριβώς για τον αντίθετο λόγο. Η δική μου λοιπόν η θέση είναι ότι πέρα από τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, γενικότερα για τις προσθήκες συμφωνώ ότι γίνεται καταστατήγηση, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς τι λέει ο νόμος και να υπάρχουν ίδια κριτήρια για όλους. Όχι όσοι έχτισαν και όσοι ζητούν από εδώ και πέρα άδειες κλπ. Να δούμε για αυτοί που έχτισαν, αν τήρησαν τις άδειες τους. Από εκεί και ύστερα βέβαια πρέπει η πολεοδομία να κάνει τη δουλειά της, να αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της. Έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφαντηθεί για πράγματα το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα. Αυτό εγώ το επισήμανα στην Επιτροπή Σχεδίου Πόλης. Και εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι πέραν από μια ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίδεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος στην έκδοση αδείας, να υπάρξει παρέμβαση πολιτικής ηγεσίας.